πτώση. Νομίζω έχουμε κοντά μας τον καταλληλότερο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θα έπρεπε να το προσέχετε και ως ωραίο άντρα, έτσι. Ο Φρανς Μπέγκεπάουερ, έτσι, αλλήμωνο. Κούκλος, να φωνάζουν από πάνω, κούκλος, ναι. Ναι, ήταν... Ναι, και σε αυτή την ηλικία, τώρα που μεγαλύτερος, και πάλι είναι πολύ γοητευτικός, αυτό είναι αλήθεια. Τι άλλαξε στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος? Αυτός έκανε κάτι πολύ απλό. Ότι έδινε την μπάλα, ο καλός μπακ παλιά, ο παλιός στη δική μας εποχή δηλαδή, καλός με αυτός που έδιωχνε την μπάλα από την άμυνα, μεγαλύτερη κλωτσιά πάω, που λέει την έφτασε σε άλλη περιοχή. Ναι. Λοιπόν, αυτός πήρε την μπάλα και την έδινε, έφτιαχνε παιχνίδι, σαν να είναι το δεκάρι μιας ομάδας. Ναι. Το δεκάρι το σύγχρονο και όχι το δεκάρι που έβαζε τα γκολ μπροστά, αλλά έβαλε και πολλά γκολ. Καθιέρωσε τη θέση του λιμπερό. Έτσι ακριβώς, ναι. Ήταν τελευταίος και έπαιρνε την μπάλα και προχωρούσε, άλλαζε πάσες, μάλιστα. Έχουν πει ότι είναι ό,τι ήταν ο Πελέ, έτσι... Στην επίθεση μπροστά. Ναι, κάτι αντίστοιχο, ότι αυτοί οι δύο ήταν, δηλαδή ήταν, ο Μπέκενμπάουερ και ο Πελέ. Ο Μπέκενμπάουερ πίσω, ναι, πραγματικά ήταν ένας που λέμε ότι... Αυτός πάει να το παίξει, λέει Μπέκενμπάουερ τώρα, όταν κανένας αμυντικός έβγαινε, ήθελε να κάνει κάτι, να πάει καμιά 50 μέτρα ή 20 με την μπάλα ή να δώσει δύο πάσες κλπ. Λέει, κέντρο και γκολ ξαφνικά η ομάδα. Έχει μείνει με την έννοια τι πάει να το παίξει. Πραγματικά έφερε αυτό στο ποδόσφαιρο. Και τον είδαμε να βγαίνει. Βέβαια είχε ξεκινήσει από το κέντρο του γηπέδου μικρότερος. Πίσω λοιπόν, αρχοντικός πολύ, μεγαλόπρεπος, αυτό το λέω και ως γοητευτικός που λέμε. Μέσα στο γήπεδο. Το γνωρίσατε. Το κεφάλι, ναι, το κεφάλι ψηλά. Είναι μεγάλο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Να βλέπεις. Υπερήφανος. Ναι. Υπερήφανος, αλλά και κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο. Οι καλοί παίχτες ήταν αυτοί που παίρναν την μπάλα και βλέπανε γήπεδο. Και όχι που τυχαίνει, λέμε. Παλιά θυμάμαι, είχε βγει τότε ο Δελικάρης που έπαιρνε την μπάλα και ήξερε πώς κινούνται στο γήπεδο μέσα όλοι. Έτσι, ο πρώτος παίχτης στην Ελλάδα που όμως δεν ήταν αμυντικός. Ο Μπέκενμπάουερ λοιπόν ήταν τα πάντα. Και γι' αυτό είχε ανακηρυχθεί. Είχε ανακηρυχθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Στατιστικών του ποδοσφαίρου, που αυτοί τα βλέπουν τα πράγματα με αριθμούς κλπ. Είχε ανακηρυχθεί μέσα στους τρεις καλύτερους ποδοσφαιριστές του αιώνα. Δηλαδή, αυτοί βλέπαν ιστορία, ιστορική και στατιστική που λέμε. Ποιοι ήταν οι άλλοι? Έτσι, ο Πελέ ο ένας, ο Κρόιφ ο άλλος, δηλαδή και οι δύο οι μεγάλοι μπαλαδόροι. Mm-hmm. Πελέ, μετά ήρθε ο Κρόιφ από την Ολλανδία και μάλιστα τότε ο Μπέκενμπάουερ συνέβαλε στο να φύγουν τα πρωτεία από τον Άγιαξ να πάνε στην Μπάγερν, στην ομάδα του. Δηλαδή άλλαξε ο κόσμος περίπου. Στα μέσα του 75 είμαστε τώρα που τα λέμε έτσι. Και βγήκε μπροστά, ήταν με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας παγκόσμιος πρωταθλητής το 1974 και αργότερα πια έγινε και προπονητής. Πήγε για λίγο στην Αμερική. Και ως προπονητής και από θέση του προπονητού κέρδισε τρόπαια. Βεβαίως. Παγκόσμιο πρωταθλητής. Παγκόσμιο. Ναι, και γι' αυτό θεωρείται μια τεράστια προσωπικότητα που λένε σπάνια ένας ποδοσφαιριστής. Μπορεί να πάρει και ως ποδοσφαιριστής και ως ο προπονητής τον παγκόσμιο τίτλο. Τώρα εδώ που τα λέμε, η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει παγκόσμιο τίτλο για να πούμε ένας Έλληνας. Όχι. Πολύ. Είναι 4-5. Και ήταν ένα θαύμα. Έτσι. Δεν ήταν. Ήταν ένα θαύμα. Το οποίο δεν το έχει πάρει ποτέ η Αγγλία το ευρωπαϊκό. Και ήταν ένα θαύμα. Εντάξει, τη Ελλάδα ήταν. Τη Ελλάδα ήταν. Και γι' αυτό το λέμε τώρα, είμαστε στα 20 χρόνια. Ακριβώς. Πρέπει κάτι να κάνουμε να δούμε πού είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει, παιδιά, γύρω-γύρω. Δεν ξέρω πού είναι. Κλειστέ θύρε παίζουμε. Όλοι δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν σα στεναχωρεί εσά που παίζουμε με κλειστέ θύρε. Με στενοχωράει, αλλά άμα γινόντουσαν επεισόδια, τι θα λέγαμε? Χειρότερο. Πώς τους αφήσανε μέσα? Δηλαδή, θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό που λέμε και δύο γενιά, η δική μας, ότι εμείς έχουμε προλάβει μικρές κερκίδες. Έτσι, και μάλιστα είχε και πολύ χαβαλέ μέσα. Δηλαδή, μα δεν πήγαινε με χαβαλέ πήγαινε. Πειράζαμε τους Ολυμπιακούς, τους Αγγλίδες και εκείνοι εμάς Παναθηναϊκούς. Με αυτό γινόταν. Και η συνάντηση μετά, όπως λέμε στα παιδιά, εγώ ως πρόεδρος των αθλητικών συντακτών, θέλω να πω το εξής. Εμείς προσπαθούμε να περνάμε ακριβώς στα παιδιά, γιατί η πρώτη δάσκαλοι, παιδαγωγοί των παιδιών είναι η αθλητική δημοσιογραφία. Είμαστε οι αθλητικοί συντάκτες. Θα αρχίσει να δει αθλητικά. Άρα λοιπόν εμείς θα πούμε. Πρώτα απ' όλα προσέχουμε τη γλώσσα. Κοτσάνες. Άμα ρίξουμε καμιά κοτσάνα, πάει το παιδί, πάει σχολείο. Ότι το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν αθλητικό. Μπράβο, μπράβο. Στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέντε Σπορ, είχα πάει σε μια προπόνηση του Άρη.
Το 90. Πες το, μην το πεις. Το 98. Είπε, το 98. Εντάξει, μάλλον λάθος, το 2008 θα ήταν. Όχι, όχι. Το 98 ήταν. Και έκανα ένα ρεπορτάζ αθλητικό. Εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρω και τόσο καλά. Αν και ήμουν αθλήτρια. Ότι δεν με εγωίτευε πάρα πολύ. Μπερδεύτηκα εκεί, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσα. Λέω, την παλιά εποχή οι γυναίκες αθλητικές συντάκτρες ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να μπαίνουν στα ποδητήρια για ρεπορτάζ. Γι' αυτό. Ναι, και μέσα στα ποδητήρια ήταν κανονικά. Μπέμπαινε στα ποδητήρια. Λοιπόν, άρα πού να μπεις. Πού να μπεις. Λοιπόν, ερώτημα. Τον έχετε συναντήσει τον. Τον έχω συναντήσει. Ναι. Πότε. Έχουμε φωτογραφία. Ναι, ναι, μια φωτογραφία που τη βρήκα καλά σήμερα. Για να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεκαετία είναι. Ναι, εγώ είμαι του. Η ίδια μαλλί έχετε όμως. Ναι, ναι, του 70. Λοιπόν, εμένα είναι στα πρώτα μου βήματα και το συνάντησα. Λάτρε μου τα πόδια. Είχε στο Άμστερνταμ, πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία, για έναν αγώνα Bayern Ajax. Είχα πάει και τότε βέβαια. Ήταν μαζί με τους άλλους, τους μεγάλους, ας πούμε, που ήταν εδώ και ήταν ένας άνθρωπος πολύ απλός, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί εκείνη την ώρα, εκείνη την εποχή εμείς εδώ στην Ελλάδα, βλέπαμε το βεντετισμό κάποιον που ήταν τρομακτικός. Δεν μιλούσαν. Τώρα όμως που είναι τα συμβόλαια διαφορετικά, βλέπετε, στο τέλος μιλάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές κλπ. Γιατί είναι υποχρεωμένοι από τα συμβόλαιά τους, μπαίνουν οι εταιρείες. Τότε υπήρχαν οι βεντέτες, λοιπόν. Τότε ήταν προσωπικό το θέμα, τίποτα άλλο. Αυτός ήταν μια προσωπικότητα που ήταν πολύ, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Προσβάσιμος. Φυσικά, γιατί ήξερε πώς να φερθεί. Ναι. Ήξερε πώς να φερθεί, γιατί ξεκινάγανε με μαθήματα από αυτούς. Εμείς λοιπόν, να γυρίσω λίγο ένα λεπτό. Ψάχνουμε στα παιδιά τώρα και λέμε ότι θα πρέπει να μάθουν όταν χάνουν να κερδίζουν, ότι ήττα και η νίκη με τον αθλητισμό είναι το ίδιο. Ότι βλέπουμε στο τέλος τους ποδοσφαιριστές και το τονίζουν οι σχολιαστές που αγκαλιάζονται πια ενώ παίζει πάω κάρης. Πρώτα δεν μιλάγανε, ένας έφευγε από τη μια άκρη και όλος από την άλλη. Τώρα λοιπόν έχουν αλλάξει γιατί και το επίπεδο των ποδοσφαιριστών μας είναι πολύ καλό. Και από τη δική μας την πλευρά λοιπόν προσπαθούμε να ανεβάσουμε αυτό, να βοηθήσουμε τα παιδιά γιατί ο αθλητισμός, είπαμε, είναι αυτό, είναι το φάρμακο που θα βοηθήσει την εξέλιξη και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Να. Αυτό, να είμαστε καθαροί σε αυτό. Και υπάρχουν, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, τέτοιες προσωπικότητες πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που στο μέλλον θα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τόσο έτσι χρυσά γράμματα. Να σας πω κάτι, είναι δύσκολο, γιατί τότε που η τηλεόραση έπαιζε πολύ λίγα μάτς, τότε που ήταν σπάνιοι να τους βλέπαμε, γι' αυτό και οι φιγούρες αυτές είναι συγκλονιστικές. Τώρα βλέπουμε στην τηλεόραση κάθε μέρα ποδόσφαιρο, βγαίνουν ποδοσφαιριστές που είναι ενός μια σεζόν, βγαίνουν και λες πόσο φοβερός είναι αυτός και μετά από λίγο τον βλέπουμε να παίζει στην... Ναι. Μην πω ποια ομάδα. Εντάξει. Να πω στη Γορτινία για να πω την περιοχή. Θα μας πάρουν τη Γορτινία τώρα. Ναι, όχι, εντάξει, μακάρι. Μια ομάδα έχει, Δημητσάνα, και ψάχνει για γήπεδο κι αυτή. Μην ψάχνετε. Λοιπόν, οπότε το λέω με την έννοια ότι τότε λοιπόν ήταν λίγα τα παιχνίδια που έπαιζε η τηλεόραση. Βλέπαμε σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα μουντιάλ, άντε και στους τελικούς του κυπέλου πρωταθλητριών ή κυπελούχων. Μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν μέσα στη ζωή μας και σαν μύθοι. Ναι. Τώρα είναι μια καθημερινότητα. Είσαι δίπλα σε όλους και λες τι γίνεται. Μάλιστα. Τώρα έχουν και τους λογαριασμούς τους στο Instagram με εκατομμύρια followers. Βέβαια, τους έχεις κάθε μέρα, όλη τους την καθημερινότητα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπεις αναρτήσεις. Είναι σαν να τους έχεις δίπλα σου. Τώρα τους συντονίζουν βέβαια οι εταιρείες. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ τότε ήταν αλλιώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με ό,τι καλό για τη χρονιά που έρχεται. Ναι, η χρονιά η αθλητική, είπα. 2004 το ποδόσφαιρο πήραμε στην εκεί και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μεγάλα πράγματα και τα δύο. Να δω στις 10 το βράδυ στις 10 τον πρώτο ημιτελικό του Καραμπάου. Μίδερσμπρο, Chelsea. Τα βλέπω. Ματσάρα. Και ήθελα να πω ότι πολλά συγχαρητήρια στο σταθμό που μπαίνει και σε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μπράβο. Και αύριο θα έχουμε Real Madrid, Ατλέτικο Madrid πάλι στις 9 αυτή τη φορά για το Super Cup τη Ισπανία. Το έχουμε σημειώσει όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να σηκωθούμε. Ναι, πάμε.